Την ώρα που σύμφωνα με την έρευνα του ΣΕΛΠ, ένα στου δύο πολίτε αναγκάζεται να κόψει ακόμα και βασικά αγαθά για να ανταπεξέλθει στου λογαριασμού ρεύματο, ο κ. Μιτσοτάκη συνεχίζει να βάζει πλάτη στην αισχροκέρδη. Η Ελλάδα είναι πρώτη στην αύξηση του ρεύματο για τι επιχειρήσει και τρίτη χειρότερη για τα νοικοκυριά. Ταυτόχρονα, έχουμε την ακριβότερη βενζίνη σε όλη την Ευρώπη, με μισθού υποδιπλάσιου άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Ο κ. Μιτσοτάκη αρνείται αυτονόητα μέτρα όπω η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλου σε καύσιμα και του Φ συνεχίζει την κοροϊδία με το Pair Pass, αφού 9 στι 10 αιτήσει για τα εναπομείναντα 600.000 νοικοκυριά απορρίπτονται. Ο κύριο Μητσοτάκη δείχνει την ανεπάρκειά του να στηρίξει του εργαζόμενου, του συνταξιούχου και τη μεσαία τάξη και την εξάρτησή του από τα συμφέροντα των λίγων.